στο Δημοτικό Συμβούλιο προχτές, τη Δευτέρα, είχε έρθει η μελέτη η οποία είχε υπογραφεί πριν από ένα χρόνο περίπου. Είναι ένα κομμάτι της μελέτης αυτό που θέλουν να κάνουν ή να κάνει η Δημοτική Αρχή και αφορά όλη την κυκλοφορία της πόλης, το μεγαλύτερο κομμάτι. Εμείς όπως τότε δεν το ψηφίσαμε, έτσι αρνηθήκαμε και τώρα να το ψηφίσουμε. Δηλαδή θα έπρεπε κανονικά να γίνει το εξής. Πρώτα να είχε εφαρμοστεί η μελέτη στην πόλη, να είχαν δει πώς κυκλοφορεί το σύστημα, πώς δουλεύει, και μετά να είχαν αρχίσει να κλείνουν δρόμους και να γκρεμίζουν και να κάνουν και να φτιάχνουν. Αλλά η επιπολαιότητα και η προχειρότητα αυτής της Δημοτικής Αρχής αυτό το αποτέλεσμα έχει. Γκρέμισε, διέλυσε και έρχεται μετά να εφαρμόσει την κυκλοφοριακή μελέτη. Ταλαιπωρείται ο κόσμος, βασανίζεται ο κόσμος. Αυτή η μελέτη κυκλοφοριακή έχει πάρα πολλά λάθη. Το είπαμε ότι ήταν σε λάθος ώρα που είχαν έρθει οι μελετές να δουν την πόλη μας και ήταν με πάρα πολλά λάθη. Όπως και πολύ καλά είπε ο κ. Νικητόπουλος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ένας κάτοικος της οδού Ζωγράφου. Η οδό Ζωγράφου είναι στη Λαϊκή Αγορά λίγο πιο πάνω. Θέλει να πάει στο νοσοκομείο, έκτακτο, κάτι για ένα πρόβλημα υγείας. Πέστε μας λέει πώς θα πάει. Η απάντηση ξέρετε ποια είναι της Δημοτικής Αρχής. Να πάρει το χάρτη και να πάει. Δηλαδή στην πόλη μας θα κυκλοφορούμε με χάρτη. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να συμβεί όταν εφαρμοστούν αυτοί. Κάθοδο λέει πάλι η Κορίνθου. Μα ήταν κάθοδος. Και είχε αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί σωστά. Η πόλη μας λειτουργούσε σωστά εδώ και κάποια χρόνια τώρα. Και από το 6 που ήμασταν εμείς μέχρι και το 6 που είχαμε ρυθμίσει αρκετά θέματα. Και μετά η κρίση οικονομική η οποία ελάττωσε τις μετακινήσεις των αυτοκινήτων είχε έρθει μια ισορροπία και κυκλοφορούσαν και οι Δαναού και οι Κορίνθου και η Βασιλείας Σοφίας και του Βασιλέως Κωνσταντίνου άριστα. Τι ήταν να αλλάξει? Να τα αλλάξουμε όλα και τα κάνανε αυτοί. Άρα λοιπόν οι πολίτες μας θα δουν όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει και όπως είπαν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο η συμπολίτευση θα κυκλοφορούν λέει με το χάρτη μέσα στην πόλη. Αυτά είναι μόνο για γέλια και είναι έργα της νυν Δημοτικής Αρχής που ήρθε πριν από ένα χρόνο οι συμπολίτες μας και την ξαναψήφισαν για να συνεχίσει το έργο της. Εμείς ήμασταν αντίθετοι με αυτά τα οποία πάνε να γίνουν στην πόλη, διότι και επιμερώνουμε όταν ήμουν δήμαρχος είχαν έρθει για να φτιάξουμε το κέντρο, αλλά εγώ έδωσα προτεραιότητα πρώτα σε Λαγκαδιανά να φτιαχτεί εκεί η γειτονιά που δεν είχαν ούτε όμβρια και ούτε αποχέτευση, ούτε νερό και να φτιάξουμε, να δώσουμε ποιότητα ζωής σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη γειτονιά, να φτιάξουμε το εργατικό κέντρο από πίσω, την πλατεία Ηφαίστου, την Γενναίο Κολοκοτρώνη και την Καποδιστρίου, να φτιάξουμε αυτούς τους δρόμους σαν προτεραιότητα. Και όχι για να αλλάξουμε τα μάρμαρα που είχαν τοποθετηθεί πριν από ορισμένα χρόνια επί Δημαρχίας κ. Παπα-Νικολάου.